Καλησπέρα, είμαι και άλλο σε ένα βίντεο. Όπως τον τελευταίο καιρό, όπως σας έχω συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, ήρθε η ώρα για ένα ακόμα βίντεο έρευνας εδώ πέρα στον υπολογιστή μου. Ο οποίος, σε άλλα βίντεο που έχω κάνει μέχρι τώρα, πριν από τα πρώτα, δεν φαίνεται στην κάμερα. Φαίνομαι εγώ. Αλλά σας λέω και στοιχεία, εντάξει. Δεν είναι απλά και μιλάω για τα πλοία, είναι και μια στοιχεία για ένα πλοίο που βάζω φωτογραφίες. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με μία εταιρεία και αύριο θα ασχοληθούμε με δύο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια εταιρεία κολοσσό στον κόσμο των επιβατικών οχηματαγωγών που δεν είναι άλλη από την Στένα. Η Στένα έχει τρία παρακλάδια που είναι όλα αποκτημένα από την ίδια την εταιρεία. Στένα Cargo, Στένα Ρορό και Στένα Line. Η Στένα Line έχει τα επιβατικά οχηματαγωγά. Η Στένα Ρορό έχει τα εμπορικά και τα οχηματαγωγά τα σκέτα. Και τα Cargo έχει τα εμπορικά, τα αποκλειστικά εμπορικά πλοία. Ενώ είναι Στένα Ρορό έχει τα πλοία Ρορό που είναι εμπορικά, με φέρνουν κυβάτους αλλά και κυρίως εστιάζονται στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά. Λοιπόν, ας πούμε εδώ έχω πει σελίδα στο Φαρτίκ. Μια και το φέρνει κουβέντα, να σου πω και αυτή η λεπτομέρεια, αυτό είναι easter egg. Το Φαρτίκ, στη σελίδα που μπαίνω και βλέπω τα πλοία σημαίνει. Φάχτα είναι φάχτ σε αγγλικά. Ομ είναι για, φαρτίκ σημαίνει πλοίο στα σουηδικά. Φάχτα, ομ, φαρτίκ. Στοιχεία για πλοία. Οκ. Χρειάζεται και να περάσει πολύ καιρό για να μάθω τι σημαίνει το όνομα. Αλλά σιγά το έμαθα κι αυτό. Δεν πήγε πολύ μακριά. Λοιπόν, από την Στένα Ρορό. Θα δούμε και την Στένα Line, Στένα Cargo. Έτσι και έτσι, γιατί δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι για εμπορικά πλοία. Γιατί έχει η Στένα Ρορό και η Στένα Cargo έχει πάρα πολλά πλοία στην κατοχή τη. Που να τα δούμε όλα αυτά μαζί σήμερα είναι πρακτικά αδύνατον. Για να τα δούμε, πρέπει να συγκεντρωθώ πολύ σοβαρά. Τι εντάξει είναι πολλά, αλλά εντάξει, αυτό ίσως που δεν παρατηρώ, μάλλον μου λείπεται στην παρατήρησή μου, είναι ότι στην ουσία βάζει απλά ονόματα πλοίων, στην ουσία είναι το ίδιο πλοίο. Απλά βάζει ονόματα, γιατί μπορεί να αγοράσει και μία φορά από τη Στένα, μετά να πουλήθηκε σε άλλη εταιρεία, να έχει άλλο δρομολόγιο και άλλο αγοραστή, και μετά να πουλήθηκε πάλι στη Στένα για να αλλάξει πάλι όνομα και δρομολόγιο και υπηρεσία. Οπότε δεν είναι συχνά, είναι το ίδιο πλοίο απλά το βάζουν σαν διαφορετικό απλά επειδή μπορεί να έχει δύο... επειδή το site αυτό είναι οργανωμένο, δεν είναι που ξεγέλασε. Ο τύπος που το έχει φτιάξει είναι... το όχι. Καλύτερα από μένα. Έτσι αυτή η φωτογραφία είναι η δική σου. Εγώ απλά τις παίρνω. Για προσωπική μου χρήση. Ας πούμε... τις κλέβω, ας το πούμε έτσι. Κλέβω τα σημεία το λέω, γιατί δεν είναι σωστό να κλέβεις. Αλλά το μόνο κάτι παρατηρώ επίσης σε αυτό το κομμάτι είναι ότι δεν το κάνω μόνο εγώ, το κάνω και άλλοι που ασχολούνται με πλοία σε βίντεο, ας πούμε. Σας έχω πει ότι, σας έχω ξαναπεί ότι εμένα το να τα έχω να τα βλέπω μπροστά μου σε υπολογιστή, σε αυτή τη μορφή, δεν μου αρκεί. Δεν μου είναι αρκετό. Προτιμώ να τα βλέπω με την κλασική τους μορφή και όχι με τη μορφή, με ηλεκτρονική μορφή, γιατί ηλεκτρονικό είναι όλο αυτό. Στένα Ρορό λοιπόν, τώρα εδώ έχω βάλει και μερικά πλοία τα οποία τα ανακάλυψα πρόσφατα. Γιατί το πρόσφατα κατασκευάστηκα στην Κίνα και είναι τα E-Flexer. Είναι μια σειρά από 10 αδερφά πλοία, τα οποία μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, τα οποία κατασκευάστηκαν όλα για την Stena Line, αλλά και άλλες εταιρείες όπως είναι η Bitani Ferries, ας πούμε Σαλαμάνκα και Σαντόνα, δύο πλοία που είναι ίδια ακριβώς, αδερφά, κατασκευάστηκαν στην Κίνα, έχουν κατασκευαστεί για την Britannic Ferries, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ έχω τώρα ανάμεσα σε πολλά πλοία που έχω βρει μπροστά μου. Εδώ έχω και ένα εμπορικό
Τα φίλε μου το κάνει λίγο δύσκολο. Δεν μπορεί και εντάξει. Εντάξει. Σα είπα και στο προηγούμενο βίντεο ότι τα εμπορικά εμένα όμως στο λαιμό μου κάθονται. Δεν είναι και τα αγαπημένα μου σε αυτή την κατηγορία. Αλλά εντάξει, μπορώ να, αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι έχω ασχοληθεί με εμπορικά πλοία. Έχω πολλές φωτογραφίες από διάφορες κατηγορίες. Να κάνω από κάτω κατηγορίες και θα ακούμε λίγο θορύβους τώρα. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Διάνα γίνεται, διάθεση να γίνει. Τώρα, εμπορικά πλοία, δεν μπορώ να πω ότι με εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα. Προτιμώ τα βιβλιακά κινηματογραφικά. Αλλά λέω, σκέφτο, γούσταν αυτά. Τα δικιά μου τα γούστα είναι αυτά τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, για να βάλουμε εδώ. Λοιπόν, τα e-flexer που ανέφερα προηγουμένως είναι αδελφά πλοία. Δεν έχουν κατασκευαστεί όλα για την. Έχουν κατασκευαστεί σχεδόν όλα για την Stena Line. Όχι την Stena Line, την ελληνική εταιρεία, αλλά την Stena RoRo. Αυτή βλέπουμε τώρα. Βάζω φωτογραφίες. Ένα έχει κατασκευαστεί για την DFDS, δύο για την Brittany Ferry, ένα για την Marine Atlantic, με του Καναδά. Η DFDS είναι δανέζικη. Η Νορβηγική. Σκανδιναβική είπα καλύτερα, για να καταλάβετε. Ωραία, φίλε, ωραία φωτογραφία αυτή. Τη βάλω τώρα και αυτή μέσα. Μα επειδή μου, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα βρω όλα με τη μία. Α, όχι, με τη μία θα τα βρω, εντάξει. Τα βρω με τη μία. Είμαι, επειδή είμαι και λίγο αργός, δεν είμαι και πιο γρήγορος από όλους. Είμαι λίγο σαν χελώνα, η αλήθεια είναι. Αλλά προσπαθώ να τα βουλέψω όλα με τη μία. Σήμερα, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα ασχοληθούμε μόνο με την Stena Line. Η Stena Line έχει πάρα πολλά πλοία και η Stena RoRo και η Stena Line είναι κανονική. Αλλά στο επόμενο βίντεο, στα αυριανό δηλαδή, θα ασχοληθούμε με την Vicky Line και την Silja μαζί και τις δύο. Και παραμεθάβη θα ασχοληθούμε με γαλλικά πλοία. Κάνω κάθε μέρα από ένα τέτοιο βίντεο για να βλέπετε λίγο τη συνέχεια. Γιατί δεν θέλω να το καθυστερήσω παραπάνω. Γιατί θέλω να τα έχω σύντομα μπροστά μου. Στην κατοχή μου. Έστω και έτσι. Αυτό το έχω. Όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Δεν περίμενα. Έλεγα. Δεν ήξερα τι γίνεται αυτό στο δικό μου υπολογιστή. Ήξερα τι γίνεται σε μεγάλους υπολογιστές. Υπολογιστές γραφείου. Και όχι laptop. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτόν τον υπολογιστή. Είναι να βάλω να φορτώσω το σύστημα με δύο στικάκια. Ναι, καλά ακούσατε, δύο στικάκια. Έβαλα εδώ και το Alexa, το 4GB που έχω και το Intenso, το πράσινο που σας έχω δει κατά καιρούς, τον 7GB. Το Alexa το έχω γεμίσει. Σκέφτομαι να το αποσύρω από τη λειτουργία και να βάλω το Intenso το πράσινο, όπως σας έχω δείξει. Γιατί το έχω λίγο παραχέσει το πράγμα. Έχω βάλει πάνω από 5.000 φωτογραφίες. Και παραπάνω βγάζει. Μα δεν φαίνεται, να μην του δείχνει. Φαίνεται μικρό και normal σε μέγεθος, αλλά χωράει πολλές φωτογραφίες. Και ακόμα δεν έχω γεμίσει, αφού οι φωτογραφίες όλες τις αποθηκεύουν kilobytes. Όλες μαζί κάνουν megabytes. Καμία μου δεν κάνει καμία φωτογραφία ποτέ δεν είναι gigabyte φωτογραφία. Πάντα είναι ή megabyte ή kilobyte. Και καλύτερα έτσι να σου πω την αλήθεια. Από τον έχω φωτογραφίες σε megabyte ας πούμε και να. Και να πιάνει όλο τον κόσμο. Τι έχουν τώρα. Οπ, τι είναι αυτό. Αμάν, έβαλα παραθυράκι. Άλλο πάλι και τούτο. Λες φίλε, τι κάνω. What the fuck am I doing here, mate? Λοιπόν, τώρα θα κάνω κάτι. Μια άλλη μαγιά. Δεν μου τα φορτώνει όλα. Τους φακέλους έτσι όπως τους θέλω. Μου τους φορτώνει λίγους. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα μπορώ να δω αν έχω φωτογραφίες. Να δω επειδή έχω. Θέλω να βάλω κάποια άλλα πλοία τώρα από αυτές τις εταιρείες.
Θέλω να δω απλά αν τα έχω. Να θυμάμαι τώρα για να ξέρω ότι το φακέλο είναι ποιος. Αφού έχω εδώ 100 φακέλους σε αυτό το τσάκι της Lexar. Τι να πάω. Όχι, δεν το κάνω. Θα το αφήσω. Έλα, έλα. Για να μην μαλακίζομαι τώρα εδώ προς την κάμερα. Βγάζω το τικάκι της Nintendo. Αφήνω μόνο της Lexar. Μόνο γι' αυτό, μόνο για να τσεκάρω θέλω. Τίποτα άλλο, μόνο για να τσεκάρω. Μετά θα το ξαναβάλω. Όμως, απλά επειδή το, όταν βάζεις ένα στικάκι, σε εμφανίζει ο κέλιος με το και σου εμφανίζει μέσα και τα εικονίδια που σου τραφείς που έχεις μέσα. Ενώ όταν βάζεις δύο στικάκι ή τρία στικάκια, δεν σου τα εμφανίζει όλα. Θα μου το εμφανίσει, γιατί θέλω να τα. Θέλω λίγο. Να κινηθούμε λίγο γρήγορα. Α, μισό είναι μια σπόντα. Ότι έχω φορτώσει, έχω βάλει σε αυτόν τον υπολογιστή και κάρτα SD για να μου κάνει. Για να μου διατηρήσει το χώρο. Ξέρω γιατί μου το κάνει αυτό και δεν μου το εμφανίζει. Δεν έχω βάλει στη θύρα. Έχει δύο θύρες ο υπολογιστής μου. Ναι, τώρα σε αυτό χρόνο τσάμπα. Έλα, εμφανίσαι μου το, please. Δεν μου το εμφανίζει. Έρε, πούστε. Θα φάω τη μισή ώρα για να τα βρω αυτά. Είναι και το πιο άνετο. Μου παίρνει κάπως η ώρα να τα βρω αυτά. Για να δω. Έχω κάποιες αμφιβολίες τώρα για αυτά εδώ. Λοιπόν, περίμενε τώρα γιατί εδώ λίγο μας τα ψιλοχαλάει λίγο. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε. Καλά, εδώ λίγο. Θα το διορθώσω το πρόβλημα. Θα το διορθώσω. Πού θα μου πάει. Θα βγω από την σελίδα. Τώρα δεν κλείνω την υπολογιστή, θα μου φάει όλο το χρόνο. Και το ξαναφορτώσω. Please. Την έφαγα. Για να δοκιμάσω λίγο. Εδώ. Όχι. Τι θα μου τα εμφανίζει όμως. Τι θα γίνει τώρα. Θέλω να εμφανίζει, δεν θέλω να το κάνω το χρόνο γι' αυτό. Γιατί θα χάνουμε χρόνο επειδή θέλω να κάνω μαλακίες. Για να κάνω μαλακίες τώρα. Ακούστε όμως, επειδή. Δεν το κάνω επίτηδες, απλά θέλω απλά να το ξεκαθαρίσω μέσα μου. Για να ξέρω τι γίνεται στο κανάλι μου. Καλά, θα το δοκιμάσω off camera αυτό. Για να μην σας το χρόνο τώρα με. Α, περίμενε. Θα το βγάλω. Θα το βγάλω και το ξαναβάλω. Είναι η τελευταία μου λύση. Δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν έχω άλλη επιλογή, θα το κάνω έτσι. Λοιπόν, το βάζω πάλι μέσα. Πρέπει να μην στραβώσω τώρα με το βγάλε. Λοιπόν, το βάλω πάλι μέσα. Σε παρακαλώ. Καλά, τώρα άρχισα να κάνω μια προσευχή ίσως. Για να με βοηθήσει ο Θεός. Του ρε φιλέ. Τι όμως γίνεται αυτό, δεν καταλαβαίνω. Δεν το πιάνω. Αφού πριν μου τα εμφάνιζε. Και στο άλλο μου τα εμφανίζει. Λοιπόν, χάνουμε χρόνο τώρα τσάμπα και δεν μ' αρέσει. Απλά επειδή έπεσε στην αντίληψή μου. Λοιπόν, έβαλα τώρα εδώ μερικά πλοία σε ένα line, σε ένα ρορό συγκεκριμένα. Μωρέ, σας τρώω τζάμπα χρόνο. Δεν μ' αρέσει. Θα το ξαναβάλω. Άρα τζάμπα. Για να τα έχω μια πορεία έτσι, θέλω να τη λύσω την απορία μου. Να δω εάν το. Τώρα εδώ στο Nintendo. Ούτε στο Nintendo μου τα βγάζει τώρα. Ούτε στο Nintendo μου τα βγάζει τώρα τσοκέλους μόνο με τα εικονίδια. Α, όχι, μου τα βγάζει. Μου τα βγάζει. Άρα μάλλον κάτι τρέχει εδώ με τα συστήματα. Με το σύστημα του υπολογιστή μου. Ξέρεις όμως, αυτός ο υπολογιστής δεν είναι και καινούριος, είναι παλιός. Είναι 10 ετών πλέον. Τώρα τα κλείνει. Ναι, καλά, ακούσατε, κλείνει 10 χρόνια. 10 χρόνια μαζί μου. Όχι μαζί μου την αρχή, μετά από κάποια χρόνια τον πήρα εγώ πλήρως.
Τώρα εμείς εδώ στην σαφό σπίτι θα το ακούσετε λίγο φρικιαστικό σενάριο, αλλά σε αυτό το σπίτι βλέπετε τώρα εδώ μέσα, το δικό μου δηλαδή, έχουμε μόνο έναν υπολογιστή. Μόνο έναν. Ενώ παλιά είχαμε δύο και τρεις. Είχαμε όλοι από έναν υπολογιστή. Αυτός ο υπολογιστής που χρησιμοποιώ τώρα εγώ ήταν την μητέρα μου. Μετά επειδή μου πήγε στο γραφείο και τα έκανε όλα από εκεί, το έδωσε σε μένα. Την ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ είσαι ένα ρο. Για την στένα ρο. Ωραία, φεύγουμε από την στένα ρο. Δεν είδαμε πάρα πολύ. Απλά βάλαμε μερικά βασικά πλοία. Και όχι όλα μαζί. Λοιπόν, τώρα η στένα line, κανονική εταιρεία. Η original, η πρώτη εταιρεία. Έχει ένα σωρό ευρετικά κινηματογραφικά. Αλλά όμω τα περισσότερα ευρετικά κινηματογραφικά που έχω βάλει από την στένα line. Και από την βάλει εταιρείε όπω είναι η Silja και η Viking. Τα έχω εδώ μέσα. Αλλά θα τα δούμε σε επόμενο διάστημα. Σας τα αναφέρω. Απλά το αναφέρω σε ένα γρήγορο σενάριο. Ότι μέσα σε αυτό το στικάκι έχω τα πλοία σε ένα line. Τα έχω τυπώσει, τα έχω αποθηκευμένα σε μια κούτα μέσα, κλεισμένα και μπεδεμένα. Γιατί τα έχω μπεδεμένα, έχω ανακατέψει εκεί μου τα ψάχνω εγώ και τα πειράζω, τα ενοχλώ. Οπότε. Άλλη ένα σπόρα τώρα. Άλλα πλοία που είχαμε δει όπως είναι το Scania και το MacBook που απόρμενε σε προηγούμενα βίντεο. Τα έχω τυπώσει, αλλά τα έχει στην line. Έτσι. Α πούμε το Scania και το MacBook που απόρμενε που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο. Όχι στο προηγούμενο, σε πιο προηγούμενο, γιατί είναι να λέμε σωστά τα πράγματα, όχι όπως να είναι, βλάγει να πούμε. Τα έχει στένα, αλλά τώρα δεν θα τα ξαναβάλω, τα έχω ήδη βάλει μια φορά. Τώρα την 40 φορές θα βάζω. Ξέρεις κάτι, για να μην έχουμε τίποτα μπερδέματα και τίποτα προβλήματα με το σύστημα, θα τα βάλω. Αυτό το πρόβλημα που με εμφάνισε το στικάκι το ένα που έχω, αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, θα το ψάξω off camera για να το κανονίσω, να το φτιάξω, γιατί δεν θέλω να έχω προβλήματα. Θέλω να πηγαίνουν σωστά όλα. Αν και αυτό είναι τελειομανία. Αλλά σωστά, θέλω να πηγαίνουν σωστά. Εσύ, στα βέθα ή στα βέθα γίνει κάποια στιγμή έτσι πως θα πάω, φίλοι, φίλοι το πάω. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά για να κάνουμε αυτό πρέπει να φέρω και τα υπόλοιπα που έχω. Ωραία, φίλοι. Ναι, έχω μπλέξει άσχημα, το έχει καταλάβει. Αυτά είναι εύκολα, δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι πανεύκολα. Για μένα. Για άλλους μπορεί να φάει και κανένα μήνα να τα πούνε αυτά. Δεν μπορεί να το έχουν συνηθίσει, να μην το έχουν ξανακάνει, να κάνω πρώτη φορά, ξέρω εγώ. Δεν είναι τίποτα. Είναι. Αν θες να το κάνεις, το κάνεις. Δεν είναι τίποτα. Απλά να θέλεις. Να θέλω και τον κόσμο κατακτώ εγώ. Έχω το μυαλό, έχω τις γνώσεις, έχω τις ικανότητες, μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Που άλλοι δεν με έχουν ικανό να τα κάνω. Τώρα αυτό, γιατί το θεωρεί κάποιος αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα, αύριο θα δούμε την Visilja και τη Viking. Viking λέγεται κανονικά, όχι Viking, Viking. Και στο μεθεπόμενο βίντεο θα δούμε την TT-Line. Ναι, κάνω ένα εταιρεία, δεν πάω ένα πλοίο, πάω ένα εταιρεία. Γιατί εταιρείες με εντυπωσιάζουν. Οι εταιρείες είναι πιο εντυπωσιακές. Τώρα εδώ, η Stena Line έχει αρκετά πλοία. Αλλά όλα αυτά έχω βρει εγώ ήδη από προηγουμένως. Έλα, θα βάλω τα μερικά εδώ πρόχειρα. Έτσι. Τι λέω, πρόχειρα. Μα αφού για λέει, εσύ μα έχει πει δεν σ' αρέσει η προχειράδα στη ζωή σου. Προτιμά να τα κάνει όλα με τη μία. Να τα κάνει όλα σωστά. Ισχύει αυτό. Θέλω να τα κάνω σωστά. Τώρα βάζω τα πλοία που βάλα από εσένα ρορό. Τα βάζω στο φάκελο που έχω τη στένα line. Που έφτιαξα τώρα. Τα έφτιαξα τώρα, live στην κάμερα. Αν και δεν φάνηκε στην κάμερα, αλλά το έφτιαξα εγώ. Το στην κάμερα. Έτσι, ό,τι κάνω τώρα, σα το λέω στην κάμερα.
Για να ξέρετε λίγο τι κάνω και πώ δράω, τι κινήσει μου. Αν θα βάλω πήρα και λέει δεν είσαι λογαριασμό να με δώσει εμά, κάνει ό,τι θέλει. Η λογική σου είναι την φτιάχνει όπω θέλει. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά θέλω να ξέρετε κι εσεί τι κάνω. Γιατί σε αυτό το κανάλι έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τη συλλογή μου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θέλω να το διατηρήσω αυτό. Δεν είναι ότι δεν είμαι υπογραμμένο να σα δίνω λογαριασμό, γιατί τη συλλογή μου φτιάχνω όπω τη θέλω εγώ. Αλλά επειδή κάνω αυτή τη δουλειά τώρα, επειδή θέλω να γίνει σωστά αυτή τη δουλειά, μην κάνουμε εμεί τι δουλειέ, γι' αυτό σα λέω ότι κάνω τι κινήσει μου, α πούμε έτσι. Τώρα έβαλα δύο πλοία πολύ όμορφα που είχαν συσκευαστεί στο Πισμά τη Γερμανία, σε ένα Χολάντικα και σε ένα Βρετάνικα. Η Στένα Λάιν έχει αυτό το ωραίο, ότι βάζει λατινικά ονόματα στα πλοία τη. Βάζει, α πούμε, σε ένα Χολάντικα, σε ένα Ολύμπικα, σε ένα Φιλάντικα. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Τα λατινικά εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά δεν μου έχει δει ποτέ ευκαιρία να μάθω λατινικά. Αλλά τα λατινικά είναι ίδια με τα αγγλικά. Μας ένα transporter, αυτό δεν είναι λατινικό. Capetown, αφού είναι στην Ελλάδα, έχει δρομολόγια στην Ευρώπη. Τι δουλειά έχει το πλοίο, α, μάλλον όταν το φέρνανε από την ΑΕΤ, είναι κατασκευασμένο. Το Stena Transporter και το αδερφό του, το Stena Transit, δεν είναι κατασκευασμένο στην Ευρώπη, είναι στην Νότια Κορέα. Α, άλλο ένα easter egg, ότι πλοία όπως είναι το Blue Star, Paros, Naxos, Thaiki, Δήλος και Πάτμος δεν κατασκευάζεται στην Ευρώπη, είναι στην Κορέα. Αλλά τα στένα αυτά τα έχω βάλει έτσι κι αλλιώς ήδη, οπότε δεν χρειάζεται να τα ξαναβάλω πάλι, γιατί τα έχω βάλει ήδη, τα έχω ήδη στην κατοχή μου, σε φορολογίες. Off camera, πάλι off camera. Ναι, Άγγελε, μας χάνεσαι πολλές φορές χάνεσαι. Δεν μπορείς να το συγκρονίσεις. Δεν μπορείς να βάλεις να το οργανώσεις. Δεν το έχεις με το να οργανώνεις τα πράγματα σου έτσι όπως τα θέλεις εσύ. Όχι, μην τα λες αυτό, φίλε. Αυτό θα το μετανιώσεις. Όποιος μου το είπε αυτό, θα το μετανιώσει. Αν ήμουν τελείως χήμα, δεν θα φτιάχνα φακέλους. Θα φτιάχνα κουλούρια, ας πούμε. Αν δεν ήμουν οργανωμένος. Τώρα είμαι όμως. Προσπαθώ, όσο γίνεται, να βελτιωθώ σαν άνθρωπος. Όπως σας είπα προηγουμένως, τα πλοία της Stena Line, τα πρώτα πλοία που έχει Stena Line, τα έχω ήδη στην κατοχή μου. Οπότε έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται να τα ξαναβάλω, να τα ξαναβρω. Ας πούμε η Stena Line δεν έχει μόνο πλοία που έχουν ναυπηγηθεί για τη Stena Line, έχουν και πολλά charters. Ας πούμε, η προηγούμενη εταιρεία πριν δημιουργηθεί η Stena Line ήταν η Sea Link, ας πούμε. Στην αρχή η εταιρεία έβλεσε όλα τα πλοία Sea Link με τις φέρεις. Έτσι λέγονταν η πρώτη εταιρεία. Πρώτα λέγονταν Sea Link Σκέτο, πριν από τη Sea Link λέγονταν British Rail, μετά ονομάστηκε σε Sea Link, μετά ονομάστηκε Sea Link με τις φέρεις. Μετά τα αγόρασε όλα η Stena Line και το πλήγει πλέον. Δεν υπάρχει η Stena Sea Link British Ferries, υπάρχει πλέον μόνο η Stena Line, ας πούμε. Όπως σας είπα, έχω βρει πολλά. Α, τώρα θα κάνω κάτι λίγο πιο περίεργο να το πεις. Παράλογο να το πεις, είπα θα βάλω εδώ μερικά από κάποια άλλα που έχω. Πώς το Messier Viking, βλέπετε πώς τώρα. Για το που είναι τώρα από το Strait Feronia, που ομολογείται στην Αυστραλία. Που έχει κατασκευαστεί σαν στο αμένα μοναφυγείο του Βυζαντίνη στην Ιταλία. Η Βυζαντίνη στην Ιταλία, που έχω μερικά πλοία που κατασκευασμένα από την Βυζαντίνη. Έχω. Δεν έχει κατασκευαστεί από μία γενιά. Έχει 5 γενιές πλοίων που έχει κατασκευαστεί η Βυζαντίνη στην Ιταλία, στην Ντονάδα. Αλλά τα πλοία που έχει κατασκευάσει η Βυζαντίνη δεν έχουν ομολογηθεί στην Ιταλία από Ιταλικές εταιρείες. Έχουν αφηγηθεί από άλλες εταιρείες, από άλλες χώρες. Από η Στένα Λάιν είχε αφηγήσει, η Νόρφολκ Λάιν είχε αφηγήσει πλοία από τη Βυζαντίνη. Όχι, η Σιέλη δεν είχε να πει σε πλοία από τα Βυζαντίνη.
Η Γαλλία έχει πλοία που έχουν κατασκευαστεί στη Βυζαντίνη. Οι δύο πλοία που έχουν, το Βαζοβί και το Αγγελότα. Θα το δούμε σε επόμενο βίντεο πιο αναλυτικά. Ωραία, τέλεια. Τώρα τι άλλο, μας μένει τώρα εδώ για να δούμε. Λοιπόν, αυτά εδώ τα στένα σκανδινάβικα, στένα γερμανικά και ελευθερία Βενιζέλο, αλλά και το Regent Sky τα έχω βάλει στη λίστα. Τα έχω ήδη βάλει, τα έχω ήδη τυπώσει, οπότε δεν χρειάζεται να τα ξανατυπώσω. There's no need. Λοιπόν, να βάλω λίγο αυτά τώρα. Αυτά, όχι, αυτά τα έχω. Οπότε δεν τα ξαναβάζω. Έλα, σε επόμενο βίντεο θα το σιγουρέψουμε αυτό. Ναι, αυτά τα έχω. Τα έχω, είμαι σίγουρος. Ποιο είναι αυτά, είναι το Highlanders και το Blue Parties. Για αλλιώς στένα Trader και στένα Traveler, πούμε. Λοιπόν, μας τελείωσε ο χρόνος τώρα. Σήμερα κάναμε λίγο μόνο τη στένα Line. Αύριο κάνουμε Vicky και Silja. Και μετά με PT. Αντάξει, μπορεί να κάνω και άλλη μία εταιρεία, ας πούμε. Αν έχω πολύ χρόνο μετά να βάλω την line, θα βάλω και άλλη εταιρεία για να το συνδυάσω. Από ό,τι έχετε καταλάβει, έχουμε ασχοληθεί κυρίως με τα πλοία, τα σκανδιναβικά πλοία και όχι μόνο με Βαλκάνια ή Μεσόγειο. Όταν ασχοληθούμε με τα γαλλικά και τα ιταλικά, θα δείτε και από Μεσόγειο πλοία, ευρωπαϊκά και μεταγωγά. Και άλλο ένα fun fact είναι ότι η Stena Line έχει, όπως είπα και προηγουμένως, τρεις εταιρείες. Που έχει όλα η ίδια Stena Line. Stena, Silja και Viking είναι τα ονόματα που ακούς στην Ναβία συνέχεια, όταν αφάτε τα ευρωπαϊκά και μεταγωγά. Κυρίως όμως η Stena έχει τα περισσότερα πλοία από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην Ευρώπη. Έχει πάνω από 40 με 50 πλοία. Κάνουν διάφορα δρομολόγια, είναι μόνο ένα. Κάνουν και στην Αγγλία και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Κάνουν και στο Βέλγιο. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά δρομολόγια. Συνέχεια. Πάμε γεια! Αυτό ήταν το βίντεο που σήμερα πέραμε με τη Stena Line. Αν έχουμε χρόνο στο επόμενο βίντεο, επειδή θα σχεδόν τη Σίλτζα και την Σβίγγι, να τις πετάω στα γρήγορα. Τσίκι τσίκι. Όχι, τάσο, όχι στα γρήγορα, αλλά θα το κάνω γρήγορα. Να μην φάσεις το χρόνο τώρα με αυτά. Δεν είναι, η Stena Line είναι μια εταιρεία που έχει στην Ευρώπη, στον όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, και στον όλο τον κόσμο. Που έχει πλοία και ευρωπαϊκά και μεταγωγά. Stena Line, μόνο αυτή. Και εμεί, στην Ελλάδα, είμαστε αξιοπρεπέστατες. Αξίζουν. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μα. Ευχαριστώ πολύ, μένουμε στο τέλο, που ακολουθήσατε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σα!